Έκδηλη όμως είναι η ανησυχία και στην Γερμανία. Είχαμε μάλιστα, Παντελή Βαλασόπουλε, και δηλώσεις της Υπουργού Εξωτερικών. Ναι, καλό μεσημέρι. Η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπέρμποκ, σε δηλώσεις της λέει: «Καλώ όλους τους Γερμανούς πολίτες να εγκαταλείψουν το γρηγορότερο το Λίβανο. Σε αυτή, λέει, την τεταμένη κατάσταση, κάθε κίνηση μπορεί να ρίξει λάδι στη φωτιά. Καλό, λέει η Μπέρμποκ, ειδικά το Ιράν να μην κλιμακώσει για το καλό όλων των ανθρώπων στην περιοχή». Αυτές είναι οι δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, της Υπουργού Εξωτερικών, πριν από λίγο στο Βερολίνο. Υπάρχει μια ομάδα Γερμανών κομμάντος εδώ και καιρό σε βάση της Κύπρου, η οποία είναι έτοιμη να επέμβει για εκένωση των Γερμανών πολιτών στο Λίβανο και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αυτή η ομάδα εκεί, των κομμάντος, είναι περίπου 1.000 άτομα, εδρεύει στην Κύπρο και είναι έτοιμη να επέμβει στην περιοχή, εάν χρειαστεί, για τους Γερμανούς πολίτες. Τώρα, σε αναλύσεις αναφέρεται ότι η ηγεσία της Χαμάς είχε υπογράψει τον θάνατό της από τη στιγμή που υπέγραψαν και έδωσαν εντολή για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Όλοι γνώριζαν, το είχε αναγγείλει και το Ισραήλ, ξέρουμε την πολιτική του Ισραήλ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν μελοθάνατοι. Ήξεραν ότι κάποια στιγμή δεν θα ζήσουν πάρα πολύ μετά από τα εγκλήματα που διέταξαν την 7η Οκτωβρίου. Δεύτερον, η Τεχεράνη φαίνεται να είναι πολύ εκτεθειμένη μετά από τα όσα έγιναν. Υπήρξε πραγματικά μία επιχείρηση μέσα στην καρδιά της Τεχεράνης από τις Ισραηλινές πιθανότατα μυστικές υπηρεσίες, χωρίς να πάρει κανείς χαμπάρι, και φαίνεται ότι η Τεχεράνη δεν έχει και τα μέσα, παρά τους λεονταρισμούς, να απαντήσει κατάλληλα. Παίρνουν ως παράδειγμα στις γερμανικές εφημερίδες το γεγονός ότι πριν λίγο καιρό ο πρόεδρος του Ιράν σκοτώθηκε πετώντας με ελικόπτερο της εποχής του Βιετνάμ και με ραδιοβοηθήματα του 1973. Εκεί βρίσκεται και η στρατιωτική μηχανή του Ιράν. Παντελή Βαλασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.